Απογοητευμένοι και πικραμένοι δηλώνουν οι κάτοικοι της Νεάπολης και γενικότερα του Λασιθίου για τη στασιμότητα που παρατηρείται στις εξελίξεις για το κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας. Λυπεί πάρα πολύ τον κόσμο του Επάνου Μεραμπέλου και γενικά του Δήμου μας, διότι αυτό το κέντρο απευθύνεται, είναι, έχει δημόσιο χαρακτήρα, δεν θα πρέπει κάποιος το χρειάζεται να πληρώσει. Είναι μια εξέλιξη που δυστυχώς αφήνει πίσω πάλι αυτό το έργο που το περιμένει όλη η κοινωνία της Νεάπολης και όχι μόνο η ευρύτερη κοινωνία του Δήμου Αγίου Νικολάου, του νομού Λαστείου και της Κρήτης, γιατί είναι ένα έργο που απευθύνεται σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Νότια Ελλάδα. Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τη στιγμή που κάποιοι οραματίστηκαν το Κέντρο Αποκατάστασης και Θεραπείας της Νεάπολης, ωστόσο ακόμα το έργο παραμένει ένα όνειρο. Ξεκίνησε όλο αυτό από το Σωματείο Φίλων Παιδιού Κρήτης, ένα όραμα κάποιων ανθρώπων που βρήκαν ανοιχτή την τοπική κοινωνία και το αγκάλιασε, το στήριξε με όλες τις δυνάμεις της. Το 2019 η μελέτη από την περιφέρεια Κρήτης ανέδειξε το πρόβλημα της υπέρβασης των ορίων δόμησης, με τους πάντες να διαβεβαιώνουν πως μια τροπολογία που θα διευθετεί το ζήτημα της παρέκκλησης και θα ξεμπλοκάρει την οικοδομική άδεια και τη δημοπράτηση του έργου ήταν καθοδόν. 2 Ιανουαρίου λοιπόν που επισκέφτεται την κοινότητα, την τοπική κοινότητα, ο κύριος Πλαγιτές μας είχε αναφέρει ότι στα επόμενα 10 νομοσχέδια που θα κατατάθεταν στη Βουλή από την απερχόμενη κυβέρνηση θα ήταν και το κέντρο αποκατάστασης. Η συγκεκριμένη τροπολογία έχει ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο πολεοδομικό νομοσχέδιο, το οποίο, όπως ενημέρωσα και τους τοπικούς φορείς, θα κατατεθεί αμέσως μετά με τη νέα διακυβέρνηση πλέον και επιλύει ένα συγκεκριμένο ζήτημα έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει και η μελέτη, η δημοπράτηση της μελέτης, αλλά και τελικά η χρηματοδότηση του έργου. Ωστόσο, η Βουλή έκλεισε για τις εκλογές της 21ης Μαΐου χωρίς η τροπολογία να κατατεθεί, με τους λασιδιώτες να θεωρούν πως το έργο παραπέμπεται στις καλένδες. Κάποιοι μάλλον δεν θέλουν, είναι αυτό που σας προείπα, δεν θέλουν το Δημόσιο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στην περιοχή. Το ΘΑ το έχουμε ακούσει πάρα πολύ καιρό. Είμαστε απογοητευμένοι και δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προχωρήσει αυτό το κέντρο που θα απευθύνεται τον κόσμο, τον φτωχό κόσμο, για να εξυπηρετεί και να βρει τη θαλπορή που χρειάζεται. Δεν συνηθίζω να δίνω προσωπικές υποσχέσεις. Για το συγκεκριμένο όμως ζήτημα είναι ένα θέμα που και εγώ ίδιος έχω αγωνιστεί για την υλοποίησή του, επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.